Όπως ξέρετε, το έργο στην Οδό Δημογεραντίας έχουν λυθεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την αρχαιολογία. Έχουμε όλες τις εγκρίσεις, έχουν πέσει η σκυροδέτηση στην οδό. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις πλάκες τις οποίες έχουμε παραγγείλει για να έρθουν, για να μπορέσει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η οδός Δημογεροντίας. Σας είχα αναγγείλει από τις αρχές καλοκαιριού ότι αμέσως επόμενη οδή μετά την οδό Νοεμβρίου και Βουπάλου και Δημογεροντίας θα ακολουθούσε η οδός Αμφόραλη. Αυτή τη στιγμή ο ΔΔΕ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε στρατηγική και να ξεκινήσουμε από την οδό Αργέντη και να δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο στον ΔΔΕ έτσι ώστε να αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται για να μπορέσουμε μετά από την οδό Αργέντη, αφού φτάσουμε μέχρι τη διασταύρωση της οδού Τσελεπή, να πιάσουμε την οδό Αργέντη. Περιμένουμε το ΔΔΕ, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάρει πολύ σύντομα αυτές τις εγκρίσεις, γιατί για μας είναι πολύ κομβικός δρόμος η οδό Αμφόραλη, γιατί γίνονται πολλές προσαρμογές με τους ήδη υπάρχοντες οδού Νοεμβρίου, Βουπάλου και Δημογεροντίας και θέλουμε να τελειώσουμε και αυτή την οδό. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, δεν έχουμε δει ως τώρα κάποια ευρήματα αρχαιολογικά στην οδό Αργέντη. Οι εργασίες συνεχίζονται και έχουμε και την υπόσχεση και του εργολάβου ότι θα κινηθεί γρήγορα για να τελειώνουν οι εργασίες, για να μην υπάρχουν και τα προβλήματα με τους καταστηματάρχες, γιατί όμως βλέπετε είμαστε σε μια ζωντανή οδό με πολλές επιχειρήσεις και πρέπει αυτά τα έργα να ολοκληρώνονται γρήγορα και να μην δημιουργούμε προβλήματα στους επιχειρηματίες μας. Υπάρχει το νεοκλασικό στο οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και αρκετά χρόνια μια πρόχειρη ιστοά. Εκεί πώς θα το διαχειριστείτε, πώς θα περάσει από εκεί το ανεπτυχιακό εμπόριο, πώς θα γίνουν οι εργασίες? Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα. Θέλουμε να δούμε με την Πολεοδομία και την Επιτροπή Επικινδύνων τι μελιγενέστε με όσο αφορά με την ιδιοκτησία αυτή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω για αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, αν τελικά θα αποσυρθεί η κατασκευή που υπάρχει, γιατί όντως υπάρχουν λόγοι επικινδυνότητας. Το μέσο επόμενο διάστημα θα δούμε τι έχει γίνει και με τον ιδιοκτήτη και με την Πολεοδομία και με την Επιτροπή Επικινδύνων για να μπορέσω να σας δώσω μία απάντηση για αυτό το θέμα. Συνολικά πόσοι δρόμοι ακόμα απομένουν για να ολοκληρωθεί το έργο? Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι που υπολείπονται είναι η οδό Αμφόραλη, η οδό Αργέντη που ξεκινάμε τώρα όπως βλέπετε, είναι η οδό Τσελεπή και η οδό Ψυχάρη που βρίσκει την οδό Βενιζέλου. Αυτοί είναι οι δρόμοι που απομένουν.